Καλώς να τα υποδεχθούμε. Τα πρώτα αεροσκάφη M346 έφτασαν Ελλάδα από την Ιταλία. Η πολεμική αεροπορία λοιπόν γυρίζει σελίδα στην εκπαίδευση των Ικάρων, καθώς απογειώθηκαν με προορισμό το αεροδρόμιο της Καλαμάτας τα δύο πρώτα καινούργια ιταλικά εκπαιδευτικά M346. Αυτό το διάστημα, τα δύο καινούργια αεροσκάφη M346 ολοκλήρωσαν τις τελευταίες τους δοκιμές στις εγκαταστάσεις της Ιταλικής κατασκευάστηρας εταιρείας Leonardo, ώστε να είναι πανέτοιμα να πετάξουν προς τη νέα τους φωλιά την 121η πτέρυγα εκπαιδεύσεως αέρος στην Καλαμάτα, όπου βρίσκεται το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη θα συνοδεύονται από τους 20 τεχνικούς της πολεμικής μας αεροπορίας, οι οποίοι το τελευταίο εξάμηνο βρίσκονται στην Ιταλία για να μάθουν το αεροσκάφος. Παράλληλα, θα φτάσουν στην Καλαμάτα και οι πρώτοι 6 εκπαιδευτές της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Ισραήλ και εκπαιδεύτηκαν πάνω στο αεροσκάφος, καθώς και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία χρησιμοποιεί τα M346 για την εκπαίδευση των νέων υπτάμενων. Η Ελλάδα δημιουργεί ένα κοινό διεθνές σχολείο με το Ισραήλ στην αεροπορική βάση Καλαμάτας, έδρα της 120ης πτέρυγας αεροπορικής εκπαίδευσης. Η Elbit Systems έχει επιλεγεί για την δημιουργία της σχολής και θα είναι επιφορτισμένη με την προμήθεια και λειτουργία 10 εκπαιδευτών M346, καθώς και τη συντήρηση του στόλου HAF-T6 Texan 2. Την ίδια ώρα στην Καλαμάτα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες μετατροπής της 120ης πτέρυγας εκπαίδευσης αέρος σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο. Κατασκευάζεται ήδη το κτίριο εκπαίδευσης, όπου θα εγκατασταθούν και οι εξομοιωτές, ενώ έχει ολοκληρωθεί το κτίριο ανεφοδιασμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή υπόστεγων για τα συνολικά 10 εκπαιδευτικά, τα οποία θα παραλυφθούν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα. Η Ισραηλινή εταιρεία που έχει αναλάβει να δημιουργήσει στην Καλαμάτα Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων, στις συμβατικές της υποχρεώσεις, αναλαμβάνει πέραν της αναβάθμισης του συνόλου των εκπαιδευτικών ΤΑΦ-6 σε υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη και την μετατροπή ενός μήνους ΤΑΦ-6 σε οπλισμένα εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Θα φέρουν δηλαδή οπλισμό και θα είναι τα μοναδικά υλικοφόρα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, όπως είχε αποκαλύψει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.